Αυτό που έλεγα είναι ότι εάν υπολογίσετε την απόδοση του συλλέκτη, μιλάω για το Q θερμικό, έτσι, από την εξίσωση που είχαμε δει, την εφάρτα φάλφα και ούτω καθεξής, και προσπαθήσετε από εκεί, βάζοντας όμως, προσέξτε, ένα εφάρτα φάλφα και ένα εφάριουελ από επιλογή, όχι υπολογιστικά, από επιλογή. Έχετε ένα συγκεκριμένο, έχετε ένα συγκεκριμένο ήλιο. Να σας πω. Όχι, τι εννοείτε με τη μέθοδο. Γιατί στο ερώτημα που κάνουμε τη μέθοδο των καπηλών. Όχι. Το εφάρτα φάλφα και το εφάριουελ, είπαμε ότι είναι... Για το πρώτο που ψάχνουμε να τα βρούμε. Ακριβώς. Αντί να τα βρείτε λοιπόν, πάτε εσείς να βγάλετε, ας αφήσουμε το γεγονός ότι θέλετε να τα υπολογίσετε από το διάγραμμα. Εσείς στην πραγματικότητα αυτό που χρειάζεστε είναι να φτιάξετε ένα διάγραμμα το οποίο δίνει πώς μεταβάλλεται ο βαθμός απόδοσης του συλλέκτη προς το Z. Σωστά, αυτό. Και εκ των υστέρων αφού φτιάξετε αυτό το διάγραμμα, θέλετε να υπολογίσετε από το διάγραμμα το FRUL και το FRTA-α. Εντάξει. Λοιπόν, ας μείνουμε λοιπόν τώρα στο διάγραμμα, στον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευάσετε το διάγραμμα. Ο ένας τρόπος λοιπόν είναι να πάρετε αυτό που κάνετε, τη θερμική απόδοση, δηλαδή τη θερμότητα που παίρνει το νερό από το συλλέκτη, και να θεωρήσετε ότι αυτή είναι και η θερμότητα την οποία έχει και η αποδίδει μάλλον εξ ολοκλήρου η επιφάνεια του συλλέκτη, γιατί κάνετε αυτή την παραδοχή, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Ότι όταν εσείς υπολογίζετε τη θερμότητα που παίρνετε από το συλλέκτη χρησιμοποιώντας το MCP ΔΤΑΦ, είναι σαν να θεωρείτε και εξετάζετε την απόδοση του συλλέκτη, της συλλεκτικής επιφάνειας μάλλον, είναι σαν να θεωρείτε ότι όλη τη θερμότητα της συλλεκτικής επιφάνειας την παίρνει το νερό. Το ερώτημα είναι, στον τρόπο με τον οποίο εμείς διεξάγουμε το πείραμα, παίρνει το νερό όλη τη θερμότητα από την επιφάνεια? Και η απάντηση είναι όχι. Και μάλιστα δεν προλαβαίνει να πάρει μεγάλο μέρος της θερμότητας. Και πώς το καταλαβαίνω αυτό? Το καταλαβαίνω γιατί εάν πάω να υπολογίσω εγώ τη θερμική ισχύ του συλλέκτη, της συλλεκτικής επιφάνειας, βάζοντας μια τυπική ή οποιαδήποτε από τις τυπικές τιμές του FRTA-α και του FRUL, θα δείτε ότι το Q το οποίο υπολογίζεται είναι πάρα πολύ μεγάλο σε σχέση με την θερμική ισχύ που παίρνει το ρευστό από την επιφάνεια. Επειδή ακριβώς λοιπόν δεν είναι ελεγχόμενες οι συνθήκες, υπάρχει αυτή η αναστροφή που εμφανίζεται στο διάγραμμα. Εκεί δηλαδή που εσείς περιμένετε να έχετε ένα βαθμό απόδοσης, ο οποίος σταδιακά με το Z κατεβαίνει, έτσι δεν είναι? Έχετε ένα βαθμό απόδοσης, ο οποίος σταδιακά ανεβαίνει. Όμως αυτή η απόδοση αφορά τη συλλεκτική επιφάνεια? Αφορά το σύστημα στην πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή μια θερμότητα την οποία τελικά δεν μπορεί το νερό υπό αυτές τις συνθήκες να απορροφήσει από την επιφάνεια. Με αποτέλεσμα εσείς να βγάζετε περίεργες τιμές στο FRTA-α. Το οποίο το FRTA-α τι είναι? Συντελεστές είναι. Συντελεστές βαθμού απόδοσης. Τι σημαίνει αρνητικό συντελεστής βαθμού απόδοσης? Καταλάβατε? Οπότε, στην εργασία σας, αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι καταρχήν ότι δεν μπορείτε από το διάγραμμα αυτό να βγάλετε το FRTA-α και το FRUL. Δεν προκύπτει. Αυτή θα ήταν δηλαδή η λογική απάντηση, λόγω όλων αυτών των θεμάτων το οποίο είπαμε. Επίσης, το νερό μπαίνει μέσα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει στρωτή ροή. Και μάλιστα πρέπει να είναι αρκετά τριβώδη ροή και να έχει και πάρα πολλά, πολύ αέρα, προφανώς. Έτσι, ένα ανοιχτό κύκλωμα είναι. Καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει αέρας μέσα στα σωληνάκια του συλλέκτη, είναι προφανές ότι δεν έχετε τόσο καλή απαγωγή θερμότητας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν συντελούν στο να έχετε αυτή την περίεργη συμπεριφορά του διαγράμματος του βαθμού απόδοσης ως προς το Z. Και η απάντηση είναι λοιπόν ότι δεν μπορείτε από το διάγραμμα να εκτιμήσετε το FRTA-α και το FRUL, λόγω του ότι το διάγραμμα αυτό δεν αφορά στην πραγματικότητα τη συλλεκτική επιφάνεια, αυτή τη μαύρη επιφάνεια που πάτε εσείς να μελετήσετε, γιατί αυτό πάτε να κάνετε.
Εντάξει. Αφορά το νερό. Κάτι άλλο. Έγινε κατανοητό. Εάν θα θέλατε να δείτε τώρα την, πώς θα ήταν η συμπεριφορά του συλλέκτη για αυτό το διάστημα, πώς μεταβάλλει το βαθμός απόδοσης για αυτό το διάστημα το οποίο το μελετάτε, θα μπορούσατε να πάρετε αυτή την εξίσωση την οποία σας είπα. Την εξίσωση που σας δίνει τη θερμική ισχύ που παράγει ο συλλέκτης, το FRΤΑΦΑΛΦΑ επί την επιφάνεια, επί την ηλιακή ακτινοβολία, μείον τα FRUL, επί το FRUL, επί την επιφάνεια, επί το ΔΕΛΤΑΤΑΦ. Το ΔΕΛΤΑΤΑΦ το έχετε, έτσι δεν είναι. Γιατί κάθε φορά μετράτε και θερμοκρασία περιβάλλοντος, μετράτε και τη θερμοκρασία εισόδου του νερού και τη θερμοκρασία εξόδου του νερού και την επιφάνεια προφανώς είναι συγκεκριμένος ο συλλέκτης και επίσης μετράτε και την ηλιακή ακτινοβολία. Που σημαίνει ότι μπορείτε να βγάλετε το διάγραμμα, αλλά θα πρέπει να θεωρήσετε αρχικά ένα FRΤΑΦΑΛΦΑ και ένα FRUL. Εντάξει. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να θεωρήσετε λοιπόν, αυτό που έλεγα λοιπόν πριν είναι ότι εσείς τι κάνετε, εσείς υπολογίζετε ένα βαθμό απόδοσης, ο οποίος βαθμός απόδοσης είναι η θερμική ισχύ του νερού, σωστά, προς την επιφάνεια του συλλέκτη επί την ηλιακή ακτινοβολία ή την ενέργεια. Αν είναι στιγμιαίο, είναι στιγμιαίο. Αυτό δεν κάνετε. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό το QW είναι διαφορετικό από το FRUL επί την επιφάνεια επί το ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ. Αυτό λέω. Ότι αυτά εδώ τα δύο δεν είναι ίσα όπως τα θεωρείτε εσείς. Το καταλάβαμε. Γιατί δεν είναι ίσα? Γιατί, το ξαναλέω, το νερό δεν προλαβαίνει να πάρει όλη τη θερμότητα από την επιφάνεια του συλλέκτη. Μάλιστα παίρνει ένα μικρό μέρος. Ένα μικρό ποσοστό. Γιατί προφανώς εξαρτάται και από την παροχή με την οποία δουλεύουν και από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες περνάει το νερό μέσα από το συλλέκτη. Κατανοητό? Οπότε είναι λογικό να βγαίνουν περίεργα... Είναι λογικό να μην μπορείτε να βγάλετε αποτελέσματα. Εντάξει. Δεν μπορείς δηλαδή να απαντήσεις το ότι το FRΤΑΦΑΛΦΑ είναι μείον κάτι. Το καταλάβαμε. Μπορείς να κάνεις τον υπολογισμό ότι θέλεις, να δείξεις δηλαδή ότι ξέρεις με ποιο τρόπο ας πούμε προκύπτει. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορείς να δεχτείς το αποτέλεσμα. Αυτό θα κάνετε και στην εργαστηριακή άσκηση. Εντάξει, θα φτάσετε δηλαδή, θα φτιάξετε το διάγραμμα, θα βγάλετε τα αποτελέσματα και στη συνέχεια θα τα απορρίψετε. Και ο λόγος που θα τα απορρίψετε είναι αυτά τα οποία αναφέραμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν, μένουμε λίγο στους ηλιακούς συλλέκτες και να πούμε ότι μέχρι τώρα αυτό που, στο οποίο αναφερόμασταν ήταν οι επίπεδοι συλλέκτες. Όμως εκτός από τους επίπεδους συλλέκτες, στα ηλιοθερμικά συστήματα έχουμε και τους συγκεντρωτικούς συλλέκτες, οι οποίοι είναι διατάξεις όπως τη βλέπετε εδώ πέρα στα σχήματα, όπου συγκεντρώνουμε την ηλιακή ακτινοβολία σημειακά σε ένα σημείο ή σε μία γραμμή, σε ένα συλλέκτη δηλαδή, ο οποίος μπορεί να είναι ένας μαύρος, μία μαύρη σωλήνα, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε πάρα πολύ τη θερμοκρασία στο εργαζόμενο μέσο, στο ρευστό δηλαδή το οποίο ρέει μέσα σε αυτούς εδώ τους αγωγούς. Οι συλλέκτες, κάποια παραδείγματα είναι ο ηλιακός δίσκος, όπου βλέπετε η ηλιακή ακτινοβολία συγκεντρώνεται σε αυτό εδώ το σημείο. Επίσης έχουμε τα παραβολικά κύλα κάτωπτρα, τα οποία συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία εδώ επάνω σε αυτή εδώ τη γραμμή, φαίνεται και στο πάνω σχήμα, και υπάρχουν και τα κάτωπτρα Fresnel, τα οποία είναι κάτωπτρα που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία όπως βλέπετε σε αυτή εδώ
σε αυτόν εδώ τον αγωγό. Αυτά λοιπόν είναι συλλέκτες των οποίων η συλλεκτική επιφάνεια είναι διαφορετική σε σχέση με την επιφάνεια η οποία δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία. Στα παραβολικά κάτοπτρα, λοιπόν, είπαμε ότι συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία στον απορροφητήρα. Αυτό λοιπόν, όπου στους επίπεδους συλλέκτες η μαύρη επιφάνεια ονομάζαμε απορροφητήρα, εδώ σε αυτή την περίπτωση ο απορροφητήρας είναι αυτά εδώ τα οποία βλέπετε και στα σχήματα. Αναπτύσσουν λοιπόν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και συνήθως χρησιμοποιούν μια δευτερεύουσα διαδικασία για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Εδώ δηλαδή δεν συζητάμε απλά για την παραγωγή ζεστού νερού για χρήση, με την έννοια την οποία ξέρουμε, αλλά μιλάμε για την παραγωγή ζεστού νερού, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται σε μια άλλη διεργασία με την οποία μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Απαιτείται όμως, ναι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή αυτή η διαδικασία για να ατμοποιηθεί τελείως το... Ακριβώς, ακριβώς. Okay. Αυτός είναι ο σκοπός. Ούτως ώστε μετά σε έναν ατμοστρόβιλο ή ακόμα και σε έναν αεριοστρόβιλο. Το boiler, ξέρω, που κάνει. Ακριβώς, το... ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, απαιτείται λοιπόν σύστημα παρακολούθησης του ήλιου, το οποίο μπορεί να είναι ως προς μία διεύθυνση, στην περίπτωση που έχω γραμμική εστίας, όπως βλέπετε αυτά εδώ, ή σε δύο διευθύνσεις όταν έχω κεντρική εστίας. Συλλέκτες δηλαδή οι οποίοι αναγκαστικά θα πρέπει να παρακολουθούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας τον ήλιο. Εδώ βλέπετε τον πειραματικό, ένα πειραματικό ηλιακό συλλέκτη τον οποίο έχουμε. Βλέπετε εδώ την επιφάνεια ανάκλασης, τον ανακλαστήρα όπου δέχεται την ηλιακή ακτινοβολία και εδώ μπροστά τοποθετούμε μία μαύρη επιφάνεια η οποία συλλέγει την ηλιακή ακτινοβολία και παίρνουμε μετρήσεις ως προς τη θερμοκρασία η οποία αναπτύσσεται πάνω στον απορροφητήρα. Ο συγκεντρωτικός λοιπόν συλλέκτης αποτελείται από τον απορροφητήρα όπου συγκεντρώνεται η ηλιακή ακτινοβολία και τη συλλεκτική επιφάνεια που οδηγεί την άμεση ακτινοβολία στον απορροφητήρα. Και εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα. Όταν κάνω υπολογισμό εγώ σε ένα συγκεντρωτικό συλλέκτη, πρέπει να έχω στο μυαλό μου ότι η ακτινοβολία η οποία ανακλάται, αυτό το οποίο πολλαπλασιάζεται λοιπόν, δεν είναι η ολική ακτινοβολία, αλλά η άμεση ακτινοβολία. Γιατί ο απορροφητήρας δέχεται από ανάκλαση άμεση ακτινοβολία και τη διάχυτη ακτινοβολία που υπάρχει ούτως ή άλλως στο περιβάλλον. Κατανοητό. Άρα χρειάζομαι σε αυτές τις περιπτώσεις τη διάκριση, να έχω δηλαδή και τις δύο συνιστώσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, άμεση και διάχυτη, και όχι μόνο την ολική. Για να υπολογίσω εγώ ένα χαρακτηριστικό μέγεθος το οποίο χαρακτηρίζει τους συγκεντρωτικούς συλλέκτες, είναι αυτό εδώ, αυτή εδώ η παράμετρος, ο βαθμός συγκέντρωσης δηλαδή, όπου ο βαθμός συγκέντρωσης είναι η επιφάνεια του ανακλαστήρα προς την επιφάνεια του απορροφητήρα. Τη συλλεκτική επιφάνεια δηλαδή που απορροφάει την ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι. Στην περίπτωση που έχω λοιπόν συγκεντρωτικούς συλλέκτες κεντρικής εστίας, σας θυμίζω ότι αυτοί έχουν αυτή εδώ τη μορφή, τότε αυτός ο λόγος είναι 45.000 περίπου. Μπορεί να φτάσει μέχρι και 45.000. Ο λόγος αυτός, εξηγώ, είναι αυτή εδώ η επιφάνεια του ανακλαστήρα προς την επιφάνεια, τη συνολική επιφάνεια του απορροφητήρα. Εντάξει. Στην περίπτωση που έχω γραμμική εστία συγκεντρωτικούς συλλέκτες, όπως είναι αυτό εδώ το παράδειγμα, τότε ο λόγος αυτός φτάνει περίπου στα 200-250. Και εδώ βλέπετε λοιπόν κάποιες εφαρμογές ηλιοθερμικών συστημάτων. Ένα παράδειγμα είναι ο ηλιακός πύργος. Ο ηλιακός πύργος αποτελείται από κάτοπτρα, τοποθετημένα σε ηλιοστάτες,
τα οποία αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία σε ένα κεντρικό απορροφητήρα. Το βλέπετε ποια είναι η μορφή του. Έχω δηλαδή γύρω-γύρω τα κάτωπτρα, τα οποία αντανακλούν σε συγκεκριμένο σημείο την ηλιακή ακτινοβολία. Το ρευστό το οποίο χρησιμοποιείται είναι συνήθως στιγμένο άλας, καθώς έχει ως χαρακτηριστικό την υψηλή θερμοχωρητικότητα και μεγάλη θερμική αγωγημότητα, και αυτό μεταφέρει λοιπόν την αποθηκευμένη θερμότητα σε ένα μπόιλερ, όπου εκεί μπορούμε να έχουμε παραγωγή ατμού ακόμη και θερμοκρασίας μεγαλύτερης των 500 βαθμών Κελσίου. Ο ατμός αυτός λοιπόν περιστρέφει το στρόβιλο ενός ατμοστροβίλου. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή, αντί να χρησιμοποιούμε ένα μπόιλερ το οποίο καταναλώνει πετρέλαιο ή οποιοδήποτε άλλο καύσιμο, προκειμένου να θερμάνουμε εμείς το νερό, να γίνει ατμός στον κύκλο, αντικαθιστούμε λοιπόν αυτό το μπόιλερ με μια αντίστοιχη τέτοια διαδικασία, έχοντας με αυτόν τον τρόπο μηδενική κατανάλωση καυσίμου και κανονική λειτουργία του κύκλου. Εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα από υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Βλέπετε το σημείο στο οποίο συγκεντρώνεται η ηλιακή ακτινοβολία. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης. Και αντίστοιχα, εδώ πέρα στην Ισπανία, που είναι από τα πρώτα συστήματα τα οποία είχαν δημιουργηθεί. Και εδώ, κάτω δεξιά, φαίνεται ποια είναι η διάταξη μιας τέτοιας εγκατάστασης. Έχουμε λοιπόν τους ηλιοστάτες, όπως βλέπετε γύρω-γύρω, είναι αυτά εδώ, τα κάτωπτρα, τα οποία συγκεντρώνουν στον απορροφητήρα την ηλιακή ακτινοβολία. Στη συνέχεια, το θερμόρευστο περνάει μέσα από το μπόιλερ, στο οποίο ο μπόιλερ παγώνει, αφήνει δηλαδή θερμότητα και επιστρέφει πίσω ή μετά τη διεργασία, αναλόγως με ποια είναι η μορφή με το οποίο το έχω κατασκευάσει, ή μέσα από το μπόιλερ, αφού δηλαδή ζεστάνει το νερό και το κάνει ατμό, επιστρέφει λοιπόν πίσω στον απορροφητήρα και συνεχίζεται συνέχεια αυτή η διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι έχω, αποθηκευμένη θερμότητα, όπου τη χρησιμοποιώ ανάλογα με τις ανάγκες, σε έναν ατμοστρόβιλο, όπως βλέπετε έχω και ένα σύστημα ατμοστροβίλου εδώ πέρα στην εγκατάσταση, το οποίο κινεί, ο στρόβιλος κινεί λοιπόν μια ηλεκτρογεννήτρια και η ηλεκτρογεννήτρια παράγει ηλεκτρική ενέργεια και τη δίνει στο ηλεκτρικό δίκτυο. Επίσης, άλλης μορφής ηλιοθερμικό σύστημα είναι οι ηλιακές καμινάδες. Οι ηλιακές καμινάδες, όπως βλέπετε και εδώ πέρα στα σχήματα κατασκευαστικά, είναι ένας αγωγός, ο οποίος στη βάση του είναι κλειστός και υπάρχει μία επιφάνεια σε απόσταση από το έδαφος, όπου κάτω από την επιφάνεια θερμαίνεται ο αέρας. Ο αέρας λοιπόν, λόγω του ότι αυξάνει η θερμοκρασία του, μειώνεται η πυκνότητα, γίνεται ελαφρύτερος, οπότε οδηγείται προς την κορυφή της καμινάδας. Και προφανώς χρησιμοποιούμε την καμινάδα έτσι ούτως ώστε να έχουμε επιτάχυνση του αέρα. Αυτή την επιτάχυνση λοιπόν του αέρα τη χρησιμοποιούμε, να αξιοποιούμε σε μία ανεμογεννήτρια τύπου, σε ένα τύπο ανεμογεννήτριας, το οποίο περιστρέφεται από την ταχύτητα του ανέμου και έχουμε παραγωγή αντίστοιχα πάλι ηλεκτρικής ενέργειας με αυτόν τον τρόπο. Είναι απλές σχετικά κατασκευές και το πλεονέκτημα που έχουν, βλέπετε πως ξεκινάει η κατασκευή μιας τέτοιας ηλιακής καμινάδας, βλέπετε ότι υπάρχει ύψος, το χρησιμοποιείται, κατασκευάζεται σαν ένα θερμοκήπιο. Και σκεφτείτε τώρα ότι ακριβώς επειδή κάτω από αυτό το χώρο είναι ελεύθερος, ο χώρος δηλαδή τον οποίο κλείνεις, όλος αυτός εδώ ο χώρος παραμένει ανεκμετάλλευτος. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό ως ένα θερμοκήπιο. Εντάξει, μπορεί να αξιοποιηθεί δηλαδή ως ένα θερμοκήπιο, καθώς ούτως ή άλλως αναπτύσσεται θερμοκρασία από κάτω. Φυσικά έχει την ταχύτητα του αέρα, έτσι, είναι ένα θέμα αυτό.
Επίσης, άλλη ηλιοθερμική εφαρμογή είναι οι ηλιακές λίμνες. Οι ηλιακές λίμνες λοιπόν είναι αβαθείς τεχνητές λίμνες με αυξημένη προοδευτικά προς το βυθό τους περιεκτικότητα σε αλάτι, προκειμένου να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε την ηλιακή θερμική ενέργεια. Με λίγα λόγια, σε αυτές τις περιπτώσεις αποθηκεύω εγώ τη θερμότητα στον πάτο της, στο βυθό της λίμνης. Είναι αβαθείς βέβαια, δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος. Με σωστή διαβάθμιση λοιπόν της αλατότητας του νερού, δηλαδή αλμυρό στον πυθμένα και καθαρό νερό προφανώς στην επιφάνεια, διαφορετικά δεν θα είχα διείδηση της ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι σημαντικό αυτό στις ηλιακές λίμνες, ότι θα πρέπει να μένουν καθαρές, έτσι, στο πάνω μέρος, για να μπορεί να διεισδύσει ηλιακή ακτινοβολία μέχρι τον πυθμένα. Η αύξηση λοιπόν της πυκνότητας με το βάθος είναι αρκετή ώστε ακόμα και όταν θερμαίνονται τα κατώτερα στρώματα να εξακολουθούν να παραμένουν πυκνότερα από τα υπερκείμενα, ούτως ώστε να μην έχω φυσική κυκλοφορία του νερού. Καταλαβαίνετε ότι εάν δεν είχα αυτή τη διαφορά πυκνότητας εξ αρχής, τότε τι θα είχα? Το ζεστό νερό λοιπόν θα ερχόταν και θα αντικαθιστούσε το παγωμένο και θα είχα αυτή την ανάδευση του νερού, το οποίο όμως δεν είναι επιθυμητό. Γι' αυτό και χρησιμοποιώ την αλατότητα, ούτως ώστε να μπορέσω να συγκρατήσω το νερό σε ακινησία. Και πώς γίνεται, πώς το πετυχαίνουμε να πηγαίνει το αλάτι στο βάθος? Τι εννοείται? Μα θα μείνει, είναι το ίδιο το νερό το οποίο τοποθετώ κάτω, στο αρχικά δηλαδή στο κάτω μέρος, παραμένει στο κάτω μέρος γιατί είναι πιο βαρύ ούτως ή άλλως. Όταν εγώ θα βάλω, όταν θα ρίξω από πάνω μικρότερης αλατότητας, και αυτό θα παραμείνει στη θέση του. Πρώτα έχεις νερό διαλυμένο με άλλο στο ρίξο. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ο πυθμένας λοιπόν της λίμνης σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να φτάσει μέχρι και 90 βαθμούς Κελσίου. Δεν είναι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες προφανώς. Τώρα, με ποιο τρόπο χρησιμοποιούμε αυτές τις λίμνες? Καταρχήν η μορφή τους είναι αυτή εδώ που βλέπετε. Έχουν δημιουργηθεί τεχνητές λίμνες προφανώς σε πολύ πιο θερμά κλίματα σε σχέση με εμάς. Όπως θα δείτε, αφενός απαιτείται αρκετά μεγάλη επιφάνεια. Όπως σας είπα, πρέπει να είναι καθαρή επιφάνεια από σκουπίδια, από οτιδήποτε μπορεί να πέσει μέσα. Και επίσης θα πρέπει, όπως βλέπετε και εδώ πέρα, να έχω τοποθετήσει πλέγματα τα οποία θα συγκρατούν τα νερά, ούτως ώστε να μην αναδεύεται το νερό. Καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι στάσιμο. Διαφορετικά, αν έχω ανάδευση, τότε χάνω την θερμότητα η οποία έχει αναπτυχθεί στον πυθμένα. Και αυτό που κάνω λοιπόν είναι να περνάω στον πάτο της δεξαμενής, εδώ. Έχω λοιπόν αγωγούς, οι οποίοι σαρώνουν κάτι σαν ενδοδαπέδια, σκεφτείτε το. Σαρώνουν λοιπόν τον πάτο της δεξαμενής, περνάει το νερό, το ρευστό μέσα από τους αγωγούς, κρύο, και βγαίνει ζεστό. Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να έχω κάλλιστα κοντά σε μια απομονωμένη περιοχή παραγωγή ζεστού νερού χωρίς να υπάρχουν ηλιακοί συλλέκτες. Εντάξει. Αυτή λοιπόν ήταν μία άλλη εφαρμογή. Αυτό το μικροθέμα σας το έχω ήδη δώσει και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο για τα ηλιοθερμικά συστήματα. Και θέλω να δούμε λίγο αυτή εδώ την εφαρμογή, η οποία αφορά επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες. Και έχω λοιπόν την μελέτη μιας εγκατάστασης, η οποία αποτελείται από ηλιακούς συλλέκτες επιφάνειας 45 τετραγωνικών μέτρων. 45 τετραγωνικά μέτρα ηλιακοί συλλέκτες. Αυτοί λοιπόν οι ηλιακοί συλλέκτες έχουν τοποθετηθεί προκειμένου να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες ενός ξενοδοχείου, το οποίο ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή των Ιωαννίνων. Έχουν τοποθετηθεί σε κλίση 30 μοιρών ως προς το οριζόντιο και νότιο προσανατολισμό. Κατανοητά όλα μέχρι εδώ? Η πειραματικά επιβεβαιωμένη καμπύλη βαθμού απόδοσης του συλλέκτη δίνεται στη μορφή
ήτα ίσο με 0,82 μείον 7,5 επί z. Λοιπόν, όπως έχουμε πει, το 0,82 είναι το εφάρ τάφ αλφα και το 7,5 είναι το εφάρ UL. Ο ρυθμός με τον οποίο απορροφάει την ηλιακή ακτινοβολία ο συλλέκτης, ο ρυθμός με τον οποίο χάνει θερμότητα προς το περιβάλλον. Ο ρυθμός απολειών θερμότητας προς το περιβάλλον. Εντάξει. Λοιπόν, το Z είναι ίσον με δέλτα θήτα προς την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Είναι δείκτης το τάφ εκεί, έτσι. Είναι δείκτης. Και τι σημαίνει αυτός ο δείκτης? Σημαίνει ότι η ηλιακή ακτινοβολία αυτή είναι η ακτινοβολία που δέχεται ο συλλέκτης στην επιφάνειά του, στην κλίση όπου βρίσκεται. Αν δεν είχε το τάφ, θα σήμαινε οριζόντιο επίπεδο. Λοιπόν, το δέλτα θήτα τι είναι? Έχουμε πει ότι το δέλτα θήτα είναι η θερμοκρασία που έχει, η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του συλλέκτη μείον την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Και θέλουμε λοιπόν να υπολογίσουμε το πλήθος των ατόμων των οποίων οι ανάγκες σε ζεστό νερό θερμοκρασίας 60 βαθμών Κελσίου καλύπτονται για 24 ώρες. Με βάση το συνολικά παραγόμενο όγκο ζεστού νερού που παράγει η εγκατάσταση όταν δέχεται για 10 ώρες σταθερή ηλιακή ακτινοβολία. Άρα, ο υπολογισμός λοιπόν αφορά μια εγκατάσταση σε ένα ξενοδοχείο για το μήνα, το λέει παρακάτω, το μήνα Ιούνιο, όπου εμείς θέλουμε να υπολογίσουμε λοιπόν πόσα άτομα μπορούν να καλυφθούν από το ζεστό νερό το οποίο παράγεται σε μία ημέρα του Ιουνίου, σύμφωνα με το ζεστό νερό το οποίο βέβαια θα παραχθεί από τον ηλιακό συλλέκτη, έτσι. Οι παραδοχές λοιπόν τις οποίες έχουμε είναι ότι η μέση θερμοκρασία του συλλέκτη είναι ίση με το ημιάθεσμα της θερμοκρασίας εισόδου, εξόδου και εισόδου του νερού από το δίκτυο. Δηλαδή, αυτή η μέση θερμοκρασία του συλλέκτη είναι ίση με το ημιάθροισμα της θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου του νερού στο συλλέκτη. Επίσης, η διαφορά θερμοκρασίας αέρα και νερού του δικτύου να ληφθεί ίση με σύν 2 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι η θερμοκρασία του νερού στο δίκτυο, η οποία είναι η θερμοκρασία εισόδου του νερού στο συλλέκτη, άρα το θήτα είναι ίσο με τη θερμοκρασία του αέρα, είναι η μέση θερμοκρασία για το μήνα Ιούνιο στην περιοχή των Ιωαννίνων, σύν 2 βαθμούς Κελσίου. Κατανοητό. Λοιπόν, η άσκηση λοιπόν είναι αρκετά απλή, καθώς το μόνο που χρειάζεται λοιπόν να υπολογίσουμε είναι πόσο ζεστό νερό παράγεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 60 βαθμούς είναι η θερμοκρασία, ας δούμε λοιπόν για τα δεδομένα μας. Η θερμοκρασία λοιπόν του ζεστού νερού, άρα το θήτα out, η θερμοκρασία με το οποίο θα βγαίνει το νερό, θέλουμε να είναι 60 βαθμοί Κελσίου. Φυσικά υπάρχουν αρκετές παραδοχές εδώ. Ωστόσο, δεν μιλάω για αυτές τις παραδοχές, μιλάω ως προς τη λειτουργία του ηλιακού συλλέκτη. Ωστόσο λοιπόν, αρχικά θα πρέπει να δούμε καταρχήν ποια είναι η μέση
οριαία ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ο ηλιακός συλλέκτης. Για να το βρούμε λοιπόν αυτό, θα πρέπει να βρούμε τι, να υπολογίσουμε το G TAF, σωστά. Και αυτή η μέση ακτινοβολία, όταν την πολλαπλασιάσουμε επί τις ώρες, τις 10 ώρες κατά μέσο όρο που λέει ότι θα δέχεται αυτή τη μέση ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα βρούμε με αυτόν τον τρόπο ποια είναι η ενέργεια που δέχεται η επιφάνεια του συλλέκτη. Αφού βρούμε την ενέργεια που δέχεται η επιφάνεια του συλλέκτη, τότε δεν μπορώ εγώ, έχοντας και το βαθμό απόδοση, να βρω πώς είναι η θερμότητα που θα παράγει ο ηλιακός συλλέκτης. Έχοντας τώρα τη θερμότητα που θα παράγει ο ηλιακός συλλέκτης, δεν μπορώ στη συνέχεια να υπολογίσω και τη θερμοκρασία, μάλλον και την παροχή, την μάζα του νερού, την οποία μπορώ να πάρω εγώ από το MCP Delta TAF, εφόσον γνωρίζω ποιες είναι οι συνθήκες εισόδου και εξόδου του νερού. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να καταλήξω στην ποσότητα του νερού το οποίο παράγεται. Άρα, η μέση θερμοκρασία, η μέση ηλιακή ακτινοβολία, η μέση οριαία ηλιακή ακτινοβολία είναι ίση με την μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία για το μήνα Ιούνιο για την περιοχή των Ιωαννίνων προς τις ώρες ηλιοφάνειας. Προς τις ώρες ηλιοφάνειας. Αυτά λοιπόν τα δύο δεδομένα θα τα πάρουμε έτοιμα από τους πίνακες τους οποίους σας έχουμε δώσει. Στις σημειώσεις υπάρχει ένα τεύχος μικρό στο τέλος όπου έχει πίνακες και στους πίνακες αυτές περιέχονται όλες αυτές οι πληροφορίες σχετικά με διαφορετικές περιοχές και για κάθε μήνα ποια είναι η μηνιαία ηλιακή ενέργεια που δέχεται μια επιφάνεια. Και μάλιστα οι πίνακες αναφέρονται και σε διαφορετική γωνία. Άρα θα πρέπει να πάτε στον πίνακα, ο οποίος σας δίνει για τις περιοχές, μέσα υπάρχει η περιοχή των Ιωαννίνων, τη μηνιαία ηλιακή ενέργεια για κλίση 30 μοιρών. Για κλίση 30 μοιρών. Πηγαίνετε λοιπόν στον πίνακα τον αντίστοιχο και πείτε μου πώς είναι η μηνιαία ηλιακή ενέργεια που δέχεται μια επιφάνεια για το μήνα Ιούνιο. Εκατόν. Θα γράψουμε το 162 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο. Λοιπόν, αντίστοιχους τώρα πίνακες, να ξέρετε, υπάρχουν και στην ΤΟΤΕ. Αν, τέλος πάντων, το ΤΕ είναι αυτή η οποία συνοδεύει το, αν έχετε υπόψη σας την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων, το ΤΕ και ΝΑΚ. Μπορείτε να βρείτε ούτως ή άλλως αυτούς τους πίνακες, το ξαναλέω, στην αντίστοιχη τότε με τα κλιματικά δεδομένα, η οποία δίνεται για την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων. Εντάξει. 162 κιλοβατόρες σαν τετραγωνικό μέτρο. Και οι ώρες ηλιοφάνειας δεν είναι 10. Μιλάω για τις ώρες ηλιοφάνειας. Δεν μπορείς να διαιρέσεις τις ώρες ηλιοφάνειας της μιας μέρας με του μήνα την ηλιακή ενέργεια. Δεν προκύπτει κάτι. Άρα πρέπει να... Πόσες είναι? 269,1 ώρες. Αυτό εδώ τι μου δίνει, αυτό το πηλίκο? Είναι μηνιαία, οπότε θα μας δώσει τις μιας ημέρα. Μου δίνει τη μέση οριαία ηλιακή ενέργεια για τις ώρες ηλιοφάνειας. Και έχουμε πει πως καθορίζονται οι ώρες ηλιοφάνειας. Δεν είναι για τις ώρες όπου υπάρχει ήλιος, για τη διάρκεια της ημέρας, αλλά για τις ώρες ηλιοφάνειας. Εντάξει, είναι η μέση οριαία θερμοκρασία για τις ώρες ηλιοφάνειας. Και λέει εδώ πέρα ότι
αν θεωρήσουμε εμείς ότι δέχεται επί 10 ώρες σταθερή ακτινοβολία, η οποία σταθερή ακτινοβολία είναι αυτό εδώ το πηλίκο, τότε κάνουμε τους υπολογισμούς. Θεωρούμε δηλαδή ότι έχουμε 10 ώρες ηλιοφάνεια. Αυτή είναι η μέση ηλιακή ενέργεια, η μέση ωριαία ηλιακή ενέργεια την οποία παίρνω εγώ ανά ώρα, για το συγκεκριμένο μία συγκεκριμένη περιοχή, άρα μπορώ να βρω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα σας λοιπόν εδώ, αν κάνουμε σωστά τις πράξεις, είναι 602 περίπου, έχει και ένα κόμμα, αλλά είναι μικρό, βατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο. Το έκανα βατόρες, έτσι. Είναι 0,602 κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο, το πολλαπλασίασα επί 1000 και βγήκε λοιπόν βατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο. Κατανοητό? Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, αφού έχω λοιπόν εγώ την ηλιακή ακτινοβολία, η ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η επιφάνεια του συλλέκτη είναι ίση με τι? Με την ηλιακή ακτινοβολία, τη μέση ωριαία ηλιακή ενέργεια που δέχεται, επί τις ώρες που μελετάω εγώ, οι 10 ώρες που θεωρώ εγώ ότι είναι για τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό λοιπόν είναι 602 βατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο επί ταφ, όπου είναι 10 ώρες. Τώρα, αυτή εδώ η ενέργεια είναι αναώρα. Είναι ενέργεια αναώρα. Σας το λέω αυτό γιατί εδώ πέρα δεν θα σας βγουν, δεν βγαίνουν οι μονάδες. Έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα βγαίνει βατ επί ώρα στο τετράγωνο ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην πραγματικότητα αυτό εδώ είναι κιλοβατόρες ανά ώρα. Σωστά. Άρα είναι ωριαία ενέργεια που παίρνω εγώ. Εάν τώρα εδώ εφαρμόσω την απλοποίηση, τότε βλέπετε ότι είναι βάτα ένα τετραγωνικό μέτρο, άρα η μέση ωριαία ηλιακή ακτινοβολία, και προκύπτουν λοιπόν και οι μονάδες, όπου εδώ έχω 60 βατ ώρες. Αυτή λοιπόν είναι η ενέργεια που δέχεται η επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη για όλη τη μέρα. Σωστά. Η ενέργεια που δέχεται η επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη για όλη τη μέρα. Τώρα, αν θέλω τώρα να υπολογίσω την... αν θέλω να χρησιμοποιήσω το βαθμό απόδοσης, προκειμένου να πολλαπλασιάσω επί τι, την ενέργεια που δέχεται ο συλλέκτης, ανά τετραγωνικό μέτρο επί τετραγωνικά μέτρα του συλλέκτη για τη συγκεκριμένη μέρα, το Ζ λοιπόν είναι ίσον με το Θ μέσο, το οποίο αν κάνω εδώ τις πράξεις, το Θ μέσο είναι ίσον με 1 δεύτερο επί το Θ in, τι είπαμε ότι είναι, η θερμοκρασία του αέρα συν 2 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία λοιπόν του αέρα τώρα, θα πάτε πάλι στους πίνακες για τα Ιωάννινα και για το συγκεκριμένο μήνα, να δείτε ποια είναι η μέση θερμοκρασία αέρα. Εδώ θα παρατηρήσετε, νομίζω ότι έχετε 2 πίνακες θερμοκρασιών. Ο ένας... 2,2. Πόσο? 22,2. 22,2 λέτε. Έχετε 2 πίνακες θερμοκρασιών ή έναν? Έχετε 2 πίνακες. Αν προσέξετε αυτούς τους 2 πίνακες, ο ένας αναφέρει μέση θερμοκρασία 24 ωρού και ο άλλος πίνακας αναφέρει μέση θερμοκρασία ημέρας. Εμάς ποια από τις 2 θερμοκρασίες θα ήταν ορθό να χρησιμοποιήσουμε? 24 ώρου ή ανάωρα ή της ημέρας? Της ημέρας αναφέρεται όταν είναι ηλιομόνο. Ακριβώς. Ενώ το άλλο είναι για όλη τη
Ακριβώς. Άρα, όταν θέλω να κάνω εγώ ενεργειακό ισοζύγιο μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί αυτό πάω να κάνω, τότε είναι λογικό ότι εδώ θα πρέπει να βάλω τη μέση θερμοκρασία του αέρα κατά τις ώρες ηλιοφάνειας. Όπου αυτή λοιπόν η μέση θερμοκρασία είναι ίση με 23,9. Είναι λίγο μεγαλύτερη. Και είναι προφανές ότι θα είναι λίγο μεγαλύτερη. Άρα το θήτα ειν είναι 25,9 βαθμοί Κελσίου και αυτό εδώ λοιπόν είναι 25,9 συν 60, όπου 60 είναι η θερμοκρασία στην έξοδο. Αυτό λοιπόν προκύπτει ένα αποτέλεσμα. Πόσο βγαίνει αυτό εδώ? Είναι 60, 95,9. 95 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Άρα το Ζ είναι 42,95 βαθμούς Κελσίου, που είναι η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του συλλέκτη. Η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας του συλλέκτη. Μείον τη θερμοκρασία του αέρα, η οποία είναι 23,9 βαθμού Κελσίου, προς την ηλιακή ακτινοβολία, προσέξτε, η οποία είναι, σωστά, είναι το 60, 20. Βατ, για να μην σας μπερδεύω, δεν το ξαναβάζω βατόρες, προς την ηλιακή ακτινοβολία αυτή εδώ, έτσι, που είναι η μέση οριέα. Έγινε κατανοητό? Αυτό λοιπόν θα σας βγάλει ένα αποτέλεσμα, αν είναι σωστά τα νούμερα, 0,057, και προφανώς οι μονάδες είναι βαθμοί Κελσίου προς βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, και δεν έχουν καμία μεγάλη σημασία. Ναι. Στο H που βρήκαμε 6.020 βατόρες ανά τετραγωνικό, ναι, είπατε την ημέρα αφορά που έχει ηλιοφάνεια ή γενικά όλη την ημέρα? Τις 10 ώρες που έχει ηλιοφάνεια. Τις 10 ώρες μόνο. Έχει πολλαπλασιαστεί επί 10 ώρες. Ο βαθμός απόδοσης λοιπόν, να το υπολογίσω εδώ, ο βαθμός απόδοσης είναι ίσως 0,82 μείον 7,5 επί 0,057, όπου προκύπτει ίσον με 0,147. Επιβεβαιώστε λίγο την πράξη. Ναι, κύριε, δεν είναι 0,057, είναι 0,031. Αυτό εδώ. 0,032. Αυτή εδώ η πράξη όπως τη βλέπουμε, έτσι. Ωραία. Και εδώ πόσο θα βγει λοιπόν? Επειδή εγώ είχα λίγο τροποποιημένα τα νούμερα. Θα βγει λίγο παραπάνω. Όχι, λίγο.
λιγότερο. 10,032. Αυτό που θα... 10,057, σωστά. Πόσο βγαίνει τώρα το αποτέλεσμα? Εντάξει. Λοιπόν, άρα το 0,58 τι σημαίνει? Ότι η μέση απόδοση του συλλέκτη για αυτές τις 10 ώρες, εφόσον λειτουργεί σε σταθερές συνθήκες, είναι 58%. Αυτό σημαίνει ότι η θερμότητα που παράγει ο ηλιακός συλλέκτης, σβήνω εδώ πάνω λοιπόν, η θερμότητα που παράγει ο ηλιακός συλλέκτης είναι ίση με την επιφάνεια επί την ενέργεια που δέχεται για τις 10 αυτές ώρες, σωστά, επί το βαθμό απόδοσης. Απλά πράγματα. Άρα, η επιφάνειά του το ΑΣ είναι, είπαμε ότι είναι 45 τετραγωνικά μέτρα, 45 τετραγωνικά μέτρα. Η ηλιακή ενέργεια που δέχεται είναι 60-20 όπως είναι, βατόρες ανά τετραγωνικό μέτρο, και ο βαθμός απόδοσης λοιπόν 0,58. Από εδώ τι προκύπτει? Προκύπτει λοιπόν ότι το Q είναι ίσον, πόσο το βρίσκεται? Πιο γρήγορα. 157.000. Ξαναπείτε το. 157.000. Σωστά. Λοιπόν, τώρα, αυτό το Q θεωρούμε λοιπόν ότι είναι η θερμότητα που αναπτύσσει ο ηλιακός συλλέκτης, που παράγει μάλλον ο ηλιακός συλλέκτης κατά τη διάρκεια των 10 ώρων, και αυτή είναι και η θερμότητα που παίρνει το νερό το οποίο περνάει μέσα από τον ηλιακό συλλέκτη, έτσι. Που σημαίνει λοιπόν ότι αυτό το Q είναι ίσον με M επί σε P επί δέλτα ταφ. Όπου αυτό το δέλτα θήτα, επειδή με θήτα συμβολίζεται θερμοκρασία, όπου αυτό το θήτα τι είναι πλέον? Είναι η θερμοκρασία εξόδου του νερού μείον τη θερμοκρασία εισόδου του νερού. Αυτό λοιπόν το θήτα out μείον θήτα in είναι γνωστό. Το ΣΕΠ είναι 4.199 τζάουλ ανά κιλό και βαθμό Κελσίου. Το ΣΕΠ του νερού. Οπότε αυτό που ψάχνω εγώ είναι το M. Από εδώ λοιπόν τι συνεπάγεται? Συνεπάγεται ότι το M είναι ίσον με τη θερμότητα προς το ΣΕΠ του νερού επί το δέλτα θήτα. Είναι προφανές ότι όλες οι μονάδες μου θα πρέπει να είναι στο SI. Έτσι δεν είναι? Που σημαίνει ότι θα πρέπει να μετατρέψω τις βατόρες σε τζάουλ. Επί 3.600. Επί 3.600. Άρα θα πρέπει να πολλαπλασιάσετε αυτό εδώ το νούμερο επί 3.600, ούτως ώστε το Q να είναι σε τζάουλ. Προφανώς η κιλο τζάουλ ή μεγα τζάουλ
γιατί είναι πολύ μικρή η μονάδα. Το ΣΕΠΕ είναι 4.179 τζάουλ ανά κιλό. Άρα και αυτό σε τζάουλ θα το βάλετε ή σε κιλο τζάουλ, οπότε αυτό θα γίνει 4.179 κιλο τζάουλ. Και το δέλτα θήτα που είναι η βαθμή Κελσίου. Για πείτε μου λίγο τα νούμερα, το Q σε κιλο τζάουλ πείτε μου. Άρα πολλαπλασιάστε επί 3.600 ή επί 3,6 για να είναι κατευθείαν κιλο τζάουλ. Πιο δυνατά. 565. 639. 639 και αυτό είναι. 2. Αφήστε το 2. Κιλοτζάουλ. Προς 4,179. Συγγνώμη, βρίσκω τα υπόλοιπα. 4,179 επί το δέλτα θήτα, όπου το δέλτα θήτα είναι η θερμοκρασία, είπαμε εισόδου, εξόδου του νερού, 60, μείον 25,9 βαθμοί Κελσίου. Ας μην βάλω μονάδες, γιατί δεν έχω βάλει. Και αυτό λοιπόν συνεπάγεται ότι η μάζα τελικά του νερού που μπορώ να συγκεντρώσω εγώ για 10 ώρες λειτουργίας του συλλέκτη και στους 60 βαθμούς Κελσίου πώς είναι. Ναι. 909. 69. Από εκεί και πέρα τώρα προκειμένου να απαντήσω εγώ στο ερώτημα σχετικά με το ποιος είναι ο αριθμός των ατόμων των οποίων οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν, αρκεί λοιπόν να διαιρέσω αυτό εδώ το νούμερο ανάλογα με την μέση ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού ανά άτομο. Έτσι δεν είναι? Αν διαιρέσετε δηλαδή αυτό εδώ το νούμερο περίπου με το 20, κάπου εκεί, θα δείτε λοιπόν, αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι περίπου στα 20 κιλά, προκύπτει λοιπόν ότι ο αριθμός των ατόμων είναι ίσον με περίπου πόσα? 198. Περίπου δηλαδή στα 200 άτομα. Περίπου στα 200 άτομα λοιπόν μπορούν να καλυφθούν εφόσον λειτουργήσει ο συλλέκτης υπό αυτές τις συνθήκες για μια μέρα και μάλιστα σε μια περιοχή όπου δεν έχει μεγάλη ηλιοφάνεια, τα Ιωάννινα, είναι σχετικά βόρεια, έτσι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το αντίστοιχο σύστημα στη Νότια Ελλάδα θα έχει ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε 5 λεπτάκια επανερχόμαστε.